Κύριε Υπουργέ, θέλω το εξή. Τι γίνεται με το δώρο το οποίο πλήρωσαν ε, οι εργοδότες και το οποίο πρέπει να καταβάλει πάλι το κράτος. Αληθεύει ότι δηλώθηκαν απίστευτοι, απίστευτα ποσά δώρων από πλευρά εργοδοτών με αποτέλεσμα να αναγκαστείτε να, αναγκαστείτε να κάνετε τι διασταυρώσεις γιατί εμφανιζόταν δώρα και ενό εκατομμυρίου 700.000 ευρώ και ούτω καθεξής. Αληθεύει αυτή η πληροφορία. Μας, στο, μας το, έλεγαν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ. Ε, κύριε Αυτιά, θυμάστε την ειδική εξαγγελία του Πρωθυπουργού ναι. πριν το Πάσχα ακόμη ναι. ότι ο κρατικός προϋπολογισμός το κράτος θα αναλάβει να πληρώσει το τμήμα του δώρου του Πάσχα το οποίο δεν αντιστοιχούσε σε πραγματική εργασία στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Δείχνοντας και ευαισθησία και αλληλεγγύη που είπατε πριν τη δύσκολη αυτή περίοδο. Και πράγματι το Υπουργείο Εργασίας άρχισε να ετοιμάζεται διαμέσου συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών για να καταβάλει τα χρήματα σε επιχειρήσει. Και... Αφού πέρασε το χρονικό διάστημα και ολοκληρώσαμε τι διαδικασίε και ήμασταν έτοιμοι να καταβάλουμε το αρχείο, ενημέρωσα τη Γενική Διεύθυνση ότι θέλω να δούμε να κάνουμε ένα ειδικό τσεκάρισμα στα ποσά τα οποία θα καταβάλουμε, διότι δεν πρέπει να καταβάλει ποσά, δεν είναι δικά μα τα λεφτά, είναι του κρατικού προπολογισμού Και... των Ελληνών φορολογουμένων να διασταυρωθούν. Δυστυχώ, Τι... αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η πλειοψηφία, ναι. διαπιστώσαμε ε, ακραίε περιπτώσει Όπως... που είδαμε ε, εργαζόμενο διαμέσου τη δήλωση που υπέβαλε η επιχείρηση, η ατομική επιχείρηση, ναι. να ζητάει 1.742.000 δώρο Πάσχα. Άλλη επιχείρηση 1 εκατομμύριο 100.000. Άλλη επιχείρηση για εργαζόμενο 800.000. Άλλη 600.000. Άλλη 50.000. Πιστεύοντα ίσω μέσα από την αφέλεια την οποία να είχαν ότι μέσα στην ταχύτητα των κινήσεων που κάνουμε, επειδή αποφασίζουμε γρήγορα και ταχύτατα, ίσω να μην ελεχθούν. Και ήταν και αυτό πιθανό, ξέρετε, αν δεν υπήρχε ειδική εντολή και προνοητικότητα και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασία να γίνει το τσεκάρισμα και ο έλεγχο και η διασταύρωση, ναι. να τα δίναμε αυτά τα λεφτά. Όταν διαπιστώθηκαν αυτά και είναι ένα ολόκληρο φάκελο τον οποίο κρατάω εδώ. Δεν μου το δίνετε και εμένα. Ε, όχι, είναι πόρτα κύριε Αυτιά. Τι πάνω να πει κύριε Αυτιά. Λέγω να ένα 700 ε, και είναι απόρριτο. Θα τον καλέσετε και θα του πείτε, έλα αυτά, εδώ. Αυτά, αυτά, κύριε Αυτιά, δεν πρόκειται να πληρωθούν τα λεφτά, διότι την ίδια στιγμή έχουμε την ευκαιρία και την ε, δυνατότητα ναι. να έχουμε και την εργάνη. Αυτό που, που σα δήλωσε ένα 700, ναι. όταν τον καλέσατε και του είπατε, έλα εδώ, όταν... κύριε μου. Δήλωσε ένα 700, τι είναι αυτό. Η περίπτωση του εργαζομένου που ζητάει 1.742.280,42 ευρώ Πάσχα. και δεν είναι λάθος. Στην υποδιαστολή, γιατί έχει 10 ε, νούμερα, 9 ναι. ε, νούμερα, οπότε δεν είναι κάποιο λάθο στην τελεία. Ε, ε, είναι συνειδητή επιλογή να ζητήσει αυτά τα λεφτά. Ήταν για εργαζόμενο που είχε μισθό 1.159,84 ευρώ. Καλά, δεν Άρα λοιπόν είχαμε την, τη δυνατότητα να έχουμε την εργάνη, να τσεκάρουμε του μισθού και δεν θα υπάρξει δώρο Πάσχα με στην κατεύθυνση που δώσαμε πλέον στο μηχανογραφικό σύστημα, που δεν θα αντιστοιχεί στο μισθό του εργάτη. Αυτό δεν τα βάλει για όλου του εργαζομένου, για έναν εργαζόμενο. Ένα φιλικό εργαζόμενο. Ακριβώ. Άρα είχαμε συρροή τέτοιων αυτό, αυτό απαντά και στο ερώτημα γιατί καθυστερήσαμε να Μπράβο. δώσουμε το δώρο του Πάσχα Πώς θα διότι λοιπόν? κύριε Αυτιά είμαι υποχρεωμένος Υπουργό Εργασίας να περιφρουρώ τα χρήματα του Δημοσίου Τώρα... Τα χρήματα λοιπόν μετά από τις διασταυρώσεις και αυτά τα λεφτά που έχουμε εντοπίσει δεν πρόκειται να δοθούν θα δώσουμε στο συγκεκριμένο παραδείγματο χάρη εργαζόμενο, το ποσό που αντιστοιχεί στο μισθό 1.159,64 ευρώ, το δώρο του Πάσχα που του αναλογεί. Ο τίτλος είναι. Μέχρι τι 15 Σεπτεμβρίου θα το έχουμε δώσει. Μέχρι τι 15 Σεπτεμβρίου. Ο τίτλο είναι απίστευτο. Επιχείρηση ζήτησε για ένα εργαζόμενο δώρο Πάσχα 1.742.000 ευρώ. Και δεν ήταν μόνο μία επιχείρηση, πόσε επιχειρήσει ήταν. Είναι πάρα πολλέ. Έχω ε, ο, ολόκληρο φάκελο με επιχειρήσει που ζητάνε όχι το ίδιο ποσό, αλλά διαφορετικά αυξημένα ποσά και Δώστε 20 για και το. Το, το κατάλογο μπροστά σα. Ελάτε. Νούμερα. Θα γίνει πλάκα σήμερα μεγάλη. Δεν είναι για πλάκα, είναι για φωτογραφίε. Όχι, ένα θα, θέμα λέω, σωμαρό, θα γίνει το οποίο... ιστορία μεγάλη. 1.471.000, 1.119.000, 1.31.000, 953.000, 912.000, 846.000, 808.000, 517.000, 433.000, μιλάμε για ευρώ, 320.000. Για, για ένα εργαζόμενο. Λοιπόν, λοιπόν, αυτά δεν πρόκειται να δοθούν τα λεφτά. Μαζίτα, καλέστε ε, Είχαμε την προνοητικότητα να γίνουν οι έλεγχοι, θα δοθούν τα δώρα στους συγκεκριμένου εργαζόμενου, γιατί δεν πρέπει να δοθούν δικηθούν και οι εργαζόμενοι στο ύψο του μισθού που έχουμε καταγράψει στην Εργάνη. Απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν είχε λογιστή αυτό που το έστειλε. Δεν είχε διευθυντή οικονομικού αυτό που το έστειλε. Δεν σεβάστηκε τον κόσμο αυτό που το έστειλε. Και δεν είναι μόνο ένα, είναι αρκετοί. Και το λέω δημόσια. Εντάξει, ε, ε, να, τα αφήσουμε εδώ, να ξέρουν όλοι ότι Πάμε. το Υπουργείο Εργασία και η κυβέρνηση Έτσι. κάνει και τι ελεκτικέ διαδικασίε και τι διασταυρώσει. Κανεί δεν μπορεί να μα κοροϊδέψει. Γιατί υπάρχουν έντιμοι γιατί, εργοδότες. Θυ, θυ, θυμά, θυμάστε ναι. ότι υπήρχε και αντίστοιχη ε, κριτική, γιατί καθυστερήσαμε και τα, την άδεια ειδικού σκοπο, όχι την άδεια το, το επίδομα ειδικού σκοπού ε, των, των, ειδικών ε, κατηγοριών. Γιατί και εκεί γίνανε διασταυρώσει για να μην υπάρχουν διπλοπληρωμές Λοιπόν, το κατάλογο Τι στον εισαγγελέα ε, κύριε Ραθιά, ε, αυτή τη στιγμή είναι ένα ζήτημα το οποίο μα απασχολεί στο Υπουργείο. Πρώτα να πληρώσουμε στι 15 Σεπτεμβρίου το δώρο του Πάσχα και μετά τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Σαφή.